Βρισκόμαστε στην Πατριάρχου Ιωακήμ 29, στο οργανοποιείο του Κώστα Δεκαβάλα. Το μαγαζί υπάρχει στο συγκεκριμένο κτίριο από το 1972, αλλά στην περιοχή το οργανοποιείο υπάρχει από το 1922, όταν ήρθε ο παππούς ο Βίκτορας διωγμένος από την πόλη και ξεκίνησε να δουλεύει εδώ. Το μαγαζί ξεκίνησε πολύ πριν βέβαια. Είμαι τέταρτη γενιά οργανοποιών. Ξεκίνησε από το Μανώλη το Βενιό, που έφυγε από το Φολέγανδρο και πήγε στην πόλη, μαθαίνοντας τη δουλειά από τους αδελφούς του Ζουνιάν, οι οποίοι κάνανε όργανα για το παλάτι. Αυτό έγινε γύρω στο 1900. Ο Βενιός πέθανε γύρω στο 1914. Ο Βίκτορο Δεκαβάλας έμαθε την τέχνη από αυτόν και δούλεψε σαν παραγιός του αρκετά χρόνια μαζί του, που είναι η αρχή ουσιαστικά αυτού του μαγαζιού. Ο Βενιός έφτιαξε αρκετά όργανα, βέβαια προχώρησε σαν τεχνική και σταμάτησε και η συνεργασία, όπως επίσης και η εποπτεία από τους αδελφούς του Ζουνιάν. Η τεχνική του θεωρείται πάρα πολύ προχωρημένη για την εποχή του στην κατασκευή βασικά των ουτιών. Τα ούτια του είναι πάρα πολύ γνωστά. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 17 με 18.000 όργανα στον κόσμο. Οι τιμές τους είναι από 5.000 και πάνω μέχρι 20.000. Στην Ελλάδα κάποια υπάρχουν στην κατοχή του Τάσου του Θοδωράκη και επίσης υπάρχει και ο Καλατζίδης, ο οποίος έχει ένα ούτι του θείου του παππού μου, το οποίο το επισκέβασα κιόλας, και ένα υπάρχει στο πάνω το μαγαζί. Είναι το μοναδικό όργανο που έχω από το Βενιό. Όταν ήρθε λοιπόν ο Βίκτορ εδώ, κατάφερε να φέρει διωγμένος μονάχα 3 καλούπια και κάποια εργαλεία. Ξεκίνησε το μαγαζί φτιάχνοντας στην αρχή εμπορικά όργανα για τα μουσικά μαγαζιά που υπήρχαν. Όταν τέλειωσε ο πόλεμος, γιατί υπήρχε και η κατοχή, ο εμφύλιος, ήρθε ο πατέρας μου στο μαγαζί, ο Κώστας ο Δεκαβάλας. Δούλεψαν για κάποιο καιρό μαζί. Ο παππούς έφυγε τον Νοέμβριο του 60, κάτι μήνες πριν γεννηθώ εγώ. Ο πατέρας μου ήταν αυτός που ουσιαστικά άλλαξε τη ροή του μαγαζιού. Σταμάτησε να φτιάχνει όργανα για μαγαζιά, ξεκίνησε να φτιάχνει όργανα για τον εαυτό του, ξεκινώντας στην αρχή από κιθάρες και προχώρησε μετά σε κατασκευή μπουζουκιών, όπως επίσης και όλων των εχόρδων. Ήταν ένας ιδιαίτερα εύστροφος άνθρωπος για την εποχή του. Κατάφερε και προχώρησε και σε τεχνική και σε τρόπο κατασκευής. Το πρώτο μαγαζί που θυμάμαι εγώ ήταν δίπλα στη Ροτόντα. Ήταν ένας πολύ μικρός χώρος, όπου υπήρχε στη μία μεριά ο πάγκος, μπροστά είχε κάποια ελάχιστα όργανα στη βιτρίνα και είχε και ένα μικρό πατάρι, ανέβαινες κάποια σκαλάκια. Το θυμάμαι σαν όνειρο, γιατί πήγαινα και παρακολουθούσα τον πατέρα μου όταν έφτιαχνε. Το 72 ήρθε το μαγαζί εδώ που είναι. Το 74 είχε κάποιους βοηθούς ο πατέρας μου, οι οποίοι ερχόταν και έφευγαν. Το 1974 ήρθε στο μαγαζί πιτσιρικάς τότε ο Νίκος ο Σακαλής, 14 χρονών. Κάνουμε ένα μουσικό όργανο, είτε μπουζούκι είναι αυτό, είτε κιθάρα, λαούτο, ούτι, μπαγλαμάς, ζουράς. Διαλέγουμε τα ξύλα. Τα ξύλα που χρησιμοποιούμε συνήθως σε ένα όργανο είναι για το πίσω μέρος, για το σκάφος. Είναι σφεδάμι, καρυδιά, παλίσανδρος, έβαινος. Υπάρχουν διάφορα ξύλα για το πίσω μέρος. Σφεδάμι με ενίσχυση για το μανίκι του, τα στιέρα έβαινος περισσότερο και το φωνητικό επίπεδο που είναι το καπάκι χρησιμοποιείται έλατος και κέδρος, αυτά τα δύο. Και υπάρχουν σε πολλές ποιότητες, διάφορες ποιότητες ας πούμε. Διαλέγεις την ποιότητα ανάλογα το όργανο, την ποιότητα και την τιμή που καθορίζεις για να κάνεις ένα όργανο. Υπάρχουν τα καλούπια που κάνουμε το σκάφος,
είτε της κιθάρας, είτε του μπουζουκιού, του λαουτιού. Κάνουμε το καλούπι από το ξύλο καρυδιά, σφεδάμι, παλίσανδρος όπως είπα διάφορα και πάμε μετά στο καπάκι. Φτιάχνουμε το χέρι, το καπάκι και καθορίζουμε τον ήχο του οργάνου με τις ενισχύσεις που βάζουμε στο καπάκι, τα τρέσα που λέμε εμείς. Από εκεί καθορίζεις τον ήχο που θέλεις να δώσεις, πρίμο, μπάσο, μεσαίο, τι θέλεις να δώσεις. Το ίδιο και στην κιθάρα. Μετά ενώνεις αυτά τα, βάζεις το μανίκι στο σκάφος, ένα σκάφος ουτιού είναι αυτό ας πούμε, και βάζεις εδώ, βλέπετε τα όργανα, ενώνεις καπάκι, σκάφος, μανίκι, βάζεις τα στιέρα και το διακοσμείς μετά, ανάλογα με τι φιγούρα θέλεις. Τρίβεται, λουστράρεται, εδώ βλέπεις ένα πρώτο χέρι ας πούμε από λούστρο και προχωράει στον πελάτη. Ο Νίκος είναι παλιότερος μάστορος από μένα στο μαγαζί. Ο Νίκος δούλεψε από 14, εγώ ήρθα γύρω στα 20 μου ουσιαστικά, αφού τέλειωσα πρώτα μια σχολή και αποφάσισα ότι θέλω να ασχοληθώ με τη δουλειά. Ο πατέρας μου αποσύρθηκε από τη δουλειά γύρω στο 90. Το μαγαζί αποδείχτηκε ότι ήταν αρκετά μικρό για τις ανάγκες και τις έκθεσεις των οργάνων, οπότε υπάρχει και ένα άλλο μαγαζί που λειτουργήσε σαν έκθεση και λειτουργεί ακόμη σαν έκθεση από το 87 και μετά. Ο πατέρας μου σταμάτησε να δουλεύει στο εργαστήριο το 90, καθόταν στο επάνω το μαγαζί. Μείναμε στο μαγαζί ο Νίκος και εγώ και περάσανε διάφοροι εδώ που μάθαν τη δουλειά και βοήθησαν. Αυτή τη στιγμή το δυναμικό του μαγαζιού είναι εγώ, ο Νίκος ο Σακαλής και ο Μιχάλης ο Γεωργιάδης, ένας πιτσιρικάς 23 χρονών που προς τιμή του για να κάνει αυτό που ήθελε αποφάσισε να έρθει από την Αθήνα παρατώντας μια σχολή συντήρησης αρχαιολογίας που είχε περάσει για να μάθει αυτή τη δουλειά. Αλλαγές έχουν γίνει στο μαγαζί στο κομμάτι της τεχνικής, όχι ιδιαίτερες. Το μαγαζί κάποτε τις καλές εποχές της μουσικής στη Θεσσαλονίκη, γιατί υπήρχε η άνθηση μουσικής σκηνής στη Θεσσαλονίκη από το 70 και το 80 και του ρεμπέτικου επίσης με το Μακαρίτο Αγάθωνα και το ρεμπέτικο συγκρότημα Θεσσαλονίκης, άρχισαν να υπάρχει το ερωτηματικό αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή φτιάχνοντας χειροποίητα όργανα, ή να προχωρήσουμε σε εκμοντερνισμό της κατασκευής χρησιμοποιώντας περισσότερα μηχανήματα. Γιατί υπήρχαν αρκετές παραγγελίες και δεν προλαβαίναμε τη ζήτηση. Μετά από αρκετή σκέψη, αποφασίσαμε να συνεχίζουμε να δουλεύουμε με τον ίδιο τρόπο, πιστεύοντας ότι αυτό θα μας έδινε καλύτερη ποιότητα και περισσότερο έλεγχο στον τρόπο κατασκευής. Και μέχρι τώρα συνεχίζουμε προσθέτοντας κάποια μηχανήματα και αλλάζοντας ελάχιστα τον τρόπο της δουλειάς, όπως είχε ξεκινήσει να δουλεύει ο Μαστροκώστας, ο πατέρας μου. Έφυγε πριν από 6 χρόνια περίπου. Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε εκείνος η εξέλιξη του μαγαζιού δεν θα ήταν ίδια. Εξακολουθούμε να φτιάχνουμε χειροποίητα όργανα, έγχορδα, με τρόπους που μάθαμε και που τους εξελίξαμε μέσα στην πορεία και νομίζω ότι έτσι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να σταματήσουμε. Είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα. Με το χρήμα και θα μου μείνουν τα ξενύχτια μοναχά. Είναι κρίμα, είναι κρίμα, είναι κρίμα και θα μου μείνουν τα ξενύχτια μοναχά.